Εξαιρετική μακαρονάδα. Ό,τι και να σας πω, πρώτα το δοκιμάσετε. Θα φτιάξουμε έναν πάρα πολύ ωραίο πιάτο με μακαρόνια πένε ολικής και έναν πικάντικο πέστο με ούζο. Πολύ ωραία συνταγή και πανεύκολη. Πάμε πρώτα μέσα στο νερό μας που χογλάζει έντονα να ψήσουμε τα μακαρόνια μας. Ο χρόνος λέει 11 λεπτά, οπότε μέσα τα μακαρόνια μας στην κατσαρόλα μας. Μέχρι να ετοιμαστούν τα πένε μας, πάμε να φτιάξουμε τη σος μας. Μέσα στην κατσαρόλα wok μας, πάμε να ζεστάνουμε 25 γραμμάρια ελαιόλαδο. Προσθέτουμε λίγο κρεμμύδι, κόκκινο κρεμμύδι ψιλοκομμένο, περίπου μια κουταλιά. Μαζί με ελάχιστο σκορδάκι, περίπου 1/4 κουταλάκι. Αν θέλετε περισσότερο, βάρτε. Εμείς απλώς για να μην μυρίζει πολύ, το περιορίζω. Και θέλουμε και λίγο θυμάρι ξηρό. Καθώς και για πικάντικη γεύση, αφού πικάντικο μπέστο θα φτιάξουμε, λίγο μπούκοβο. Εδώ τώρα θέλω να προσθέσω έτοιμο μπέστο σος. Θα χρησιμοποιήσουμε 75 γραμμάρια, άρα μέσα το πέστο μας. Και κρέμα γάλακτος 120 γραμμάρια. Η φωτιά μου τώρα τη χαμηλώνω, θέλω να είναι μέτριο μπρος χαμηλό. Γιατί θέλουμε απλά να ζεσταθεί αυτό το σος μας για τα υπέροχα μακαρόνια που φτιάξαμε. Στο σος μου εδώ θέλω να προσθέσω λίγο από το νερό των ζυμαρικών για να αραιώσει λίγο η σάλτσα μας. Και τέλος η σάλτσα μας, το μόνο που χρειάζεται είναι το ούζο της μέσα. 30 γραμμάρια, 2 κουταλιές ουζάκι. Έχουν μείνει μόνο ακόμα 6 λεπτά για να είναι έτοιμο το φαγητό μας. Η σος μας εδώ σε χαμηλή φωτιά, τα μακαρόνια μας χογλάζουν έντονα και θα είμαστε έτοιμοι μόλις ψηθούν τα μακαρόνια να τα μεταφέρουμε μέσα στη σος. Τα μακαρόνια μας είναι έτοιμα, οπότε θέλω απλά να τα μεταφέρω μέσα στο wok με το σος. Τέλεια μακαρονάκια. Είναι αυτός ο συνδυασμός, νομίζω, το ούζο με το πέστο, που είναι έτσι ασυνήθιστος, αλλά πάρα πολύ ωραίος.